Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά το κομμάτι των μαθητών, πανελλήνιες εξετάσεις, τα παιδιά μας, τα οποία έχουν χάσει τόσα και έχουν βιώσει μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Θέλουμε λοιπόν με μια φωνή όλοι να ενισχύσουμε το θέμα της μοριοδότησης και της διαφοροποίησης στο θέμα της εξέτασης. Ακριβώς. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα των γονέων, γιατί από εκεί του συλλόγου γονέων των μαθητών, αφού γραστήκαμε πράγματι την αγωνία, αλλά και επειδή τα επιχειρήματά τους είναι καθόλου σωστά και δίκαια στην φάση αυτή, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να δώσουμε μια και πήραμε μια πρωτοβουλία στη φάση αυτή, στέλνοντας, αφού μιλήσαμε πρώτα τηλεφωνικά και με τον Νεκτάριο των Σαντορινιών. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία, διότι και εκείνος ενδιαφέρθηκε και ήθελε στη συνέχεια προκειμένου να ενημερωθεί καλύτερα και τα υπόλοιπα. Πέρα από το υλικό το οποίο βρήκαμε για να αποστείλουμε και πέρα από τον ανέθεσα στον ποθητό τον Μαγκούλια με την ιδιότητα του καθηγητή και του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά και υποδιευθυντή του Λυκείου που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλύτερα και μπορεί να πει και ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών, των υποψηφίων και να δώσει στοιχεία τέτοια τα οποία να βοηθήσουν. Ζητήσαμε επομένως να γίνει αυτό εδώ. Το κοινοποίησαμε βέβαια στη συνέχεια και με δελτίο της παράταξής μας προς όλα τα ΜΜΕ και προς όλους τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια στη φάση αυτή εδώ. Και βλέπω ακριβώς και βλέπω ότι όλες οι παρατάξεις στη φάση αυτή έχουν ξεκινήσει, όλες οι παρατάξεις έχουν ξεκινήσει με δελτία ή με δηλώσεις τους να στηρίζουν μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια πρόταση. Και θεωρώ ότι εάν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει να έρθει και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει με σύντομες διαδικασίες, να τεκμηριώσουμε ακόμα καλύτερα την πρότασή μας και να την αποστείλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο στον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να υπάρχει η ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος, του ποσοστού εκείνου που θα δίνει την δυνατότητα στους μαθητές της Καλύμνου να μπορούν να εισαχθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ή ακόμα να μοριοδοτηθούν. Θα σας πω κάτι παρόμοιο είχαμε, δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόστηκε, όταν είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός της ΚΟ και της Καλύμνου. Ήμουν δήμαρχος την περίοδο εκείνη και χειρίστηκα το θέμα την περίοδο εκείνη. Αλλά για μας, για τη δική μας περιοχή, για να σας πω, στην αρχή είχαν δώσει ένα ποσοστό μοριοδότησης στους μαθητές της ΚΟ. Στη συνέχεια, όταν εντάχθηκε και η Καλύμνος που βγήκε δεύτερο ΦΕΚ μέσα, έβαλαν και τα δικά μας παιδιά. Αυτό ήταν βέβαια στο χέρι της κάθε διεύθυνσης, του κάθε λυκείου, να το αξιοποιήσει προκειμένου να εισπράξει το μπόνους το οποίο έπαιρναν οι αντίστοιχοι μαθητές των αντίστοιχων περιοχών. Άρα προβλέπεται επομένως σε θέματα φυσικών καταστροφών, σε θέματα επομένως κρίσεων γενικότερα. Άρα εδώ είχαμε μια υγειονομική κρίση, το ίδιο είναι, πολιτική προστασία. Άρα προβλέπεται και μάλιστα τη στιγμή που τα δικά μας παιδιά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα δεν έχουμε λειτουργήσει, είμαστε σε καθολικό lockdown τώρα, σε βαθύ κόκκινο για τεράστιο χρονικό διάστημα. Έχουμε περάσει όλες τις αποχρώσεις λοιπόν στη φάση αυτή. Λοιπόν, έχασαν τη ζωή τους και θα είναι άδικο να μείνουν παιδιά σήμερα έξω και μάλιστα σε μια περίοδο που υπάρχει και μείωση των εισακτέων, το ξέρετε κι εσείς, λοιπόν στη φάση αυτή, άρα ανεβαίνουν οι βάσεις, άρα θα βρεθούν τα δικά μας παιδιά σε μια δύσκολη και άδικη κατάσταση. Επομένως όλοι μαζί, μια φωνή, νομίζω ότι το αίτημα είναι δίκαιο, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουν μια τέτοια κίνηση, είναι δίκαιο το αίτημα, θα το λάβουν υπόψη τους αυτό εδώ και νομίζω ότι αν βοηθήσουν και εκείνοι θα έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι και Παρασκευή, αναμένουμε τι θα ακουστεί το απόγευμα. Ίσως φύγουμε από το καθολικό lockdown και πάμε σε βαθύ κόκκινο πάλι. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε μακάρι να αλλάζουμε αποχρώσεις για να λήξουν λίγο και τα μαγαζιά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό. Περιμένουμε. Αυτό θα το κρίνουν οι ειδικοί που θα εξετάσουν τα θέματα. Σίγουρα η εικόνα είναι πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδος ακριβώς. Σίγουρα έχουμε όμως τα κρούσματά μας, αλλά όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε απόχρωση.
υποχρέωση και από το καθολικό να πάμε στο βαθύ κόκκινο. Ας μας πάνε στο βαθύ κόκκινο. Και με το σκεπτικό του μεγάλου αριθμού των εμβολιαστέντων καθημερινά. Ακριβώς. Αν λάβουμε και αυτά τα δύο πράγματα υπόψη, άρα μπορούμε, ξέρω εγώ, να μεταβούμε και από εκεί σιγά σιγά βέβαια να ελευθερωθούμε και με σύνεση πάνω απ' όλα και προσοχή και έλεγχο από τις αρχές της νομοθεσίας. Άρα να υπάρχει και επιτήρηση, να μην τα αφήσουμε πάλι όλα free και τα λοιπά. Θεωρώ ότι από εκεί πέρα ότι θα πάνε όλα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλή δύναμη και σε εσάς στο σημαντικό έργο σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα.